Οπωσδήποτε. Γιατί δυο ομάδες που αγάπησα ήταν ο Ηρακλής και ο Παναρκαδικός. Τώρα νιώθω άσχημα γιατί δεν τη βλέπω την ομάδα να πηγαίνει καλά και στεναχωριέμαι. Αλλά παρακολουθώ. Είχα έρθει μια φορά και δεν βγήκα έξω όμως. Οπωσδήποτε μετά από το 92 έφυγα. Ενώ όταν είχα στο μαγαζί στην Τρίπολη, το ποδόσφαιρο το σταμάτησα, έπαιξα άλλα 3 χρόνια. Και μετά έκανα την καφετέρια και το 90 έφυγα. Την πρώτη φορά που ήρθα ήμουνα στρατιώτης. Έπαιζα τότε στο Φίνικα Πολύχνης και πήρα μετάθεση εδώ για εκπαιδευτής. Οπότε ο Τερζής, ο Ζαχαροπλάστης, είχε μάθει και αυτό και με πήγε να με δοκιμάσουν. Τότε ήταν ο Λάκης ο Εμμανουηλίδης. Με πήρανε και άρχισε το πανηγύρι. Αυτό το ξέρουν οι τερματοφύλακες. Ο Συρίγος ακόμα μιλάει για εκείνο το γκολ που έφαγε. Και είπε, δεν έχω φάει καλύτερο γκολ. Έτσι ήταν το στυλ μου. Απλώς ήμουν πολύ γυμνασμένος, έκανα πολύ προπόνηση. Και ο μέλογος μου έλεγε, ο Σωτήρης, ο γυμναστής που είχαμε, μου λέει, εσύ και κρίκους λέει, μπορείς να κάνεις. 2 χρόνια, μετά τα μπαράζε, βγήκαμε δεύτερη. Και μετά πάλι βγήκαμε δεύτερη και βγήκε όφη. Ενώ στην αρχή νομίζαν, δεν... Ήτανε τελείως διαφορετικό το ποδόσφαιρο εδώ. Και δύσκολα προσαρμόστηκα. Όποιος πετούσε την μπάλα πιο ψηλά, το χειροκροτούσαν. Όποιος έπαιρνε την μπάλα με διαφορετικό τρόπο, ερχόντουσαν και τα βάζανε μέσα στον κόρφο μου. Και ο συγχωρεμένος ο Μπαρμπαχρήστος θα μάζευε. Του λέγα, μάζευε εσύ, και άβιαζε, πέφτανε κάτω. Ειδικά τότε με την Κόρυφο το 1-0, χαμός είχε γίνει. Όταν ήρθα στην Τρίπολη δεν με αφήνανε στην ταβέρνα που τρώγανε στους Σόσολοι. Δεν με αφήνανε να φάω. Και λέει, τότε είχαμε προπονητή τον Καραπατή, άσε το να φάει ρε παιδιά και μετά ελάτε. Και φοβερή συγκίνηση. Είχα φτάσει τότε, θυμάμαι, απέναντι στο κομπούνι και δεν πήγαινε το πόδι μου να τη βάλω εγώ. Την έδειξα επάνω του. Εκεί με το Μπέλιο, εγώ τον έβρισα τον Περτσινίδη. Γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι κερδίσαμε με 1-0 με γκολ δικό μου. Στο τρίτο λεπτό κερδίσαμε 1-0 εκτός έδρας. Και μετά τους είχαμε πάλι, αλλά γίναν και τα δύο παιχνίδια στο Καφατζόγλιο. Και πράγματι το δωροδόκησε. Πήγε να το δωροδοκίσει με τη Ρίτα. Και πήγα και του λέω, καλά ρε, δεν τρέπεσαι. Και λέει, πήγα να το δέσω. Τι να δέσεις, δέσαι τα χέρια σου, του λέω, και πάνε αυτοκτόνεις. Αν ήξερε ο κόσμος τι είχα τραβήξει, μέχρι και εδώ που γύρισα, όταν σταμάτησα το Ηρακλή και ήρθα εδώ, ακόμα πήγαινα δικαστήρια. Πρόλαβα τη Σάντα Ρόζα και την Ευελπίδο. Με κυνηγήσανε για να με εξαντλήσουν, αλλά δεν έπαιρνα χαμπάρι. Κερδίσαμε το Βαλκανικό. Στα άλλα
δεν έχω παίξει σε τελικό. Μέχρι μητερικό τους έστειλα στο τελικό, αλλά... Ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου εδώ. Και στο τέλος πλήρωσα και γύρω στις 800.000, γιατί δεν πηγαίνανε στα Μέγαρα μερικοί. Και πήγα, έβγαλα 700.000 και πήγα μέσα στον Μπουρόκα και τους πλήρωσα και πήγαν. Δεν ήταν και σαν την πρώτη χρονιά. Την ομάδα που είχαμε, δηλαδή το δέσιμο που κάναμε. Είχαν άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, μην τα συζητάμε αυτά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την αγάπη τους. Και εγώ τους λατρεύω και το ξέρουν. Να αγαπάνε τον Παναρκαδικό και να το περνάμε όσο μπορούν, όπως ήταν παλιά. Ούτε στο γήπεδο πάω. Ενώ εγώ στον Ηρακλή θέλουν να πάω, δεν πάω. Δεν πάει και καλά και ο Ηρακλής και δεν. Και οι δυο μου ομάδες δεν πάνε καλά.